Πάμε τώρα. Τώρα θα με αφήσει εκκρεμότητα. Μπράβο. Πάμε εκεί σιγά-σιγά, γιατί βλέπουμε την Τουρκία. Πάμε στη διπλωματία της Τουρκίας, λοιπόν. Κάνει διάφορες κινήσεις. Ο κύριος Τσαβούσογλου χθες βρέθηκε στο Κίεβο, συζήτησε με τον κύριο Κουλέμπα και υπάρχει και σχετικό αίτημα, παύλα πρόσκληση, σε ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, Μανώλη. Ακριβώς. Ο Τσαβούσογλου λέει να γίνει εγκύτρια, δηλαδή μάλλον ο Κουλέμπα καλεί την Τουρκία να γίνει εγκύτρια δύναμη για την Ουκρανία ανάμεσα στις χώρες άλλες από το Συμβουλίο Ασφαλείας Γερμανίας στην Τουρκία. Και ο Τσαβούσογλου λέει ότι η Ρωσία δεν έχει αντίρρηση και αμέσως εκείνες τις ώρες που γινόταν η συνάντηση Τσαβούσογλου Κουλέμπα πήρε τηλέφωνο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τον Πούτιν. Mm-hmm. Προφανώς συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας και μόνο. Και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ζήτησε άμεση εγχειρία ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάλεσε τον Πούτιν και τον Ζελένσκι για οποιαδήποτε πιθανότητα συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα. Νομίζω μια τέτοια συνάντηση πρέπει να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, εννοείται, βέβαια. Τώρα, βέβαια. Εντάξει, για δηλαδή λόγους, στο Βόσπορο. Ναι. Από εδώ δεν παίρναν τα. Προσέξτε, από εδώ δεν παίρναν τα καράβια, έκλεισαν τα στενά για αυτόν τον πόλεμο και μόνο τη εισβολή τη Ρωσία. Νομίζω στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να έρθουν για να είμαστε κι εμείς εδώ. Μακάρι να γίνει, Μανώλη, το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα ακόμα. Ή φαίνεται πολύ μακριά, αν φαίνεται. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Είναι μακριά γιατί πρέπει να καταλήξουν σε πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αυτό που παρατηρούν τουλάχιστον εδώ στρατιωτικοί αναλυτές ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει μπει σε μεγάλες πόλεις, κάτι περιμένει. Άρα γίνονται. Σαφώς υπάρχουν και πολλές δυσκολίες στρατιωτικές, ναι. Αλλά γίνονται και πολιτικές διαβουλεύσεις. Και βεβαίως λένε ότι σε μια-δύο εβδομάδες κάτι τέτοιο μπορεί να δούμε mm-hmm. μια συνάντηση δύο ηγετών. Βέβαια, μακάρι, μακάρι. Καταλήξουν κάπου. Για πάντως, να φτάσουμε εκεί, πάντως σημαίνει ότι από κάτω πρέπει να έχουν λήξει όλα τα ζητήματα. Όταν φτάσει σε μια συνάντηση κορυφής, Μανώλη, τα άλλα πρέπει να είναι λελειμμένα, ας πούμε. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε τουλάχιστον όσον αφορά την Τουρκία, από μια χώρα που μια αναθεωρητική δύναμη που θεωρούνται και μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η Τουρκία, με την κρίση αυτή και βεβαίως και με τη συνάντηση Σόλτς Ερντογάν, Μητσοτάκη Ερντογάν, η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν ήταν ένα, ξέρετε, η Ελλάδα είναι το θερμόμετρο του ασθένη, δηλαδή δείχνει πού πάει το πράγμα. Mm-hmm. Και η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν δείχνει το πού θα πάει η Τουρκία. Έριξε δηλαδή, θερμοκρασία, πιστεύεις, από τη συνάντηση. Στιγμή, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Και θα πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Εκτός απρόπτω, αλλά πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και η κρίση αυτή δείχνει ότι η Τουρκία παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, βλέπετε, η Τουρκία γεγονός, και με Ρωσία και με Ουκρανία και με Biden και με Σόλτς και όλους. Mm-hmm. Και δεν είναι η Τουρκία που ήταν μόνο με τη Ρωσία. Και mm-hmm. το Ιράν και άλλες χώρες. Τώρα βλέπετε κάπως ο καράβι στρίβει, αλλά στρίβει αργά.